και έχουμε και μεγάλο εβδομάδα μπροστά μας. Θέλω να πάμε στον αγαπητό τον κύριο Κώστα Λαγουβάρδο, τον μετεωρολόγο και διευθυντή ερευνών στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, να τον καλησπερίσω από Κρήτη. Τι κάνετε? Καλησπέρα, καλησπέρα στους θεατές σας. Έχει δίκιο συνάδελφός σας. Έχει δίκιο, βέβαια. Συμφωνώ και εγώ. Έχουμε κουραστεί. Κοιτάξτε, όντως έχουμε να πούμε λίγα λόγια. Είμαστε σε θερμοκρασίες που είναι κάτω από τις κανονικές τιμές. Οι μέγιστες τιμές είναι 3 με 4 βαθμούς κάτω από τις κανονικές τιμές. Έχουμε αρκετές βροχές. Χαμηλές θερμοκρασίες το πρωί. Σήμερα είδαμε και στο Ροπέδιο, Λασιθίου, αλλά και σε άλλες υπερχές στο εσωτερικό του νησιού θερμοκρασίες κοντά στο 0, 1 με 2 βαθμούς πάνω από το 0. Όμως μιλάμε για θερμοκρασίες οι οποίες δεν θυμίζουν πολύ άνοιξη. Και θα έλεγα ότι τουλάχιστον με τα στοιχεία που στη μα, αυτό το μοτίβο κυρίου θα συνεχιστεί και για τις επόμενες 4 τουλάχιστον ημέρες. Δηλαδή θερμοκρασίες κάτω στις κανονικές τιμές και βροχές. Και αύριο Σάββατο και την Κυριακή των Βαΐων και τη Μεγάλη Δευτέρα θα έχουμε κατά τόπους βροχές, κυρίως στο εσωτερικό του νησιού, όχι ιδιαίτερα έντονες. Ναι. Να τονίσουμε ότι σύμφωνα με τα σημερινά στοιχεία φαίνεται να έχουμε αρκετά έντονες βροχοπτώσεις στη Μεγάλη Τρίτη. Είναι βέβαια 4 ημέρες μπροστά και θα φέρουμε να δούμε μια καλύτερη εικόνα μέσα στο Σαββατοκύριακο. Αλλά ως πω το έτσι, καμπανάκι, ίσως θέλει προσοχή λίγο η Μεγάλη Τρίτη λόγω των ισχυρών βροχοπτώσεων. Μέσα στο Σαββατοκύριακο, κύριε Λαγουβάρδε, προβλέπονται βροχές ή απλά μια πτώση της θερμοκρασίας, διατήρηση των βροχών? Θα διατηρηθούν, δεν θα πέσουν περισσότερο, θα διατηρηθούν στα χαμηλάτερα, στα επίπεδα που είμαστε τις τελευταίες ημέρες. Ναι. Και όσον αφορά τις θερμοκρασίες, θα πάμε θερμοκρασίες αρκετά χαμηλά τις κανονικές τιμές μέχρι και τη Μεγάλη Τετάρτη. Οι βροχές που το Σαββατοκύριακο θα είναι πιο περιορισμένες και σε χωρική έκταση και σε ένταση μέσα στο Σαββατοκύριακο. Πιθανόν να έχουμε και λίγες τη Δευτέρα. Αυτό που το επαναλαμβάνω, που θέλει λίγο προσοχή, αλλά θα έχουμε μια καλύτερη εικόνα μέσα στο Σαββατοκύριακο. Αλλά να το ξαναδείτε όμως και το ξαναδούμε λίγο τις επόμενες ημέρες είναι για τις βροχές της Τρίτης, οι οποίες πιθανότατα να είναι αρκετά έντονες σε κάποιες περιοχές του νησιού. Θα ενταθούν μάλιστα αρκετά και οι βοριάδες στην Μεγάλη Τρίτη, στο Αιγαίο, και αυτό βοηθάει και να έχουμε και τα μεγάλα ύψη βροχής που περιμένουμε την Μεγάλη Τρίτη. Από εκεί και μετά τα πρώτα στοιχεία, γιατί πλέον αρχίζουμε και ξεφεύγουμε και γενικά αρκετά, είναι ότι η Μεγάλη Πέμπτη και μετά θα αρχίσει τα δικαίωμα της θερμοκρασίας, θα ανέβουμε ίσως και πάνω από τα κανονικά προς το τέλος της Μεγάλης Εβδομάδας, χωρίς βροχές. Επομένως, θα έλεγα ότι το πιο σίγουρο είναι οι πρώτες ημέρες που είπαμε θα έχουμε ψύχρα και κάποιες βροχές μέχρι τη Μεγάλη Τρίτη, βροχές μέχρι τη συνέχεια σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας και απουσία φαινομένων, δηλαδή καλό καιρό. Το δεύτερο όμως σκέλος θα θέλουμε λίγο να το περιμένουμε λίγο ακόμα, γιατί είναι λίγο μακριά χρονικά. Κύριε Λαγουβάρδε, είναι σαν Λαγουβάρδε, είναι σαν πίσω. Δηλαδή και η ζέστη, ο καλός καιρός κράτησε λίγο περισσότερο το κανονικό το χειμώνα που μας πέρασε. Και τώρα υπάρχει ένα χρονικό συνηθίσει το Μάρτιο να είναι αυτός ο μήνας προσαρμογής στις νέες ανοιξιάτικες συνθήκες. Και βλέπουμε ότι έχει γίνει ο Απρίλιος αυτός ο μήνας. Μέσα στις θερμοκρασίες Μαρτίου αυτή τη στιγμή, αυτό περίπου βλέπουμε όλες τις ημέρες του Απριλίου μέχρι τώρα και με αρκετές βροχές. Δεν είναι χρήσιμες, γιατί είχαμε μια έλλειψη βροχοπτώσεων το φετινό χειμώνα στην Κρήτη, κυρίως στην Ανατολική Κρήτη, και οι βροχές πέφτουν εφόσον δεν δημιουργούν προβλήματα. Είναι χρήσιμα τα ειδικά από θέματα του νησιού. Προφανώς δημιουργούν προβλήματα στην αρχή της τουριστικής σεζόν, γιατί κάποιοι άνθρωποι θα έρθουν και θα έρθουν και άλλοι και την μεγάλη εβδομάδα, τις γιορτές στην Κρήτη. Η αρχή της Μεγάλης Εβδομάδας δεν θα είναι ευχάριστη. Αν επαληθευθούν τα σημερινά στοιχεία, θα είναι πολύ ωραία. Θα είναι πολύ ωραία στο δεύτερο μισό της Μεγάλης Εβδομάδας, πηγαίνοντας δηλαδή προς την Κυριακή του Πάσχα. Μάλιστα. Και μια έχει για τη θάλασσα, πολύ κρύα, είναι κάτω από τα κανονικά, περίπου 16 βαθμούς είναι θερμοκρασία. Είναι απαγορευτική για τους περισσότερους. Κύριε Λαγουβάρδε, να σας ευχηθώ καλή Μεγάλη Εβδομάδα και να σας ευχαριστήσω θερμά. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή Μεγάλη Εβδομάδα. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.